Η ΑΕΚ ήταν σοβαρή και σωστή στο παιχνίδι της και πήρε το θετικό αποτέλεσμα το οποίο ήθελε, δείχνοντας ότι είναι πανέτοιμη και για το παιχνίδι της Τετάρτης εναντίον της Σπάρτακ Μόσχας. Να δούμε λοιπόν τις φάσεις και τα γκολ σε περιγραφή του Γιώργου Παχάκη. Αμέσως από εκεί για τον Σαβεύσκη, τον οποίο προσπαθεί να κλείσει ο Αγορογιάννης. Πέρασε ο Σαβεύσκη, πρόλαβε και έκανε τη σέντρα εκεί που είναι ο Σαβίδης. Έπιασε την κεφαλιά και μπλοκάρει ο Μιχαήλ. Πολύ ωραία φάση στο 35. Ο Μπατίστα έχει πάρει φόρα. Γίνεται η κόντρα πάνω στα πόδια του Γκαλίτσου. Σε καλή θέση το σούτ από τον Σαβίδη και μπλοκάρει με διπλή προσπάθεια ο Μιχαήλ. Όλα αυτά στο 39. Σαβεύσκη. Ανοίγει το Δημητριάδη, σε πολύ καλή θέση αυτός, τον κόβει την τελευταία στιγμή ο Ντελόπουλος. Γυρίζει πίσω για τον Σαββίδη που πιάνει αμέσως πολύ δυνατό αλλά άστοχο σουτ. Η Λάρισα τώρα με τον Πέτκο, ωραία προσπάθεια του Βούλγαρου, σε καλή θέση το σουτ, η απόκριση από το Μίνου. Ο Σαββίδη στο κόρνερ αυτό, με πολύ φάλτσο, έγινε η κεφαλιά και είναι το 1-0 από τον Μανολά. Το 0-1 μάλλον ο Μανολάς που τραυματίζεται στην προσπάθειά του. Κοιτάξτε εδώ τους παίκτες της ΑΕΚ να ζητούν απεγνωσμένα, με αγωνία να ζητούν τον γιατρό της ΑΕΚ. Ξανά εδώ το κόρνερ από τον Σαββίδη. Πετάγεται ο Μανολάς με κεφαλιά ψαράκι στην δεξιά αγωνία του Μιχαήλ που δεν μπορεί να αντιδράσει, εκνηδιάζεται. Και βλέπετε εδώ τους οπαδούς της ΑΕΚ να πανηγυρίζουν. Το γκολ της ΑΕΚ στο 50. Από το Τζουκάλι τελικά πάνω στα χέρια του Μίνου που είχε τοποθετηθεί σωστά. Αφήνει το πλεονέκτημα ο Ζαχαριάδης. Ωραία παλιά για τον Στόικ από πλάγια θέση το σούτ. Υποπίεση από τον Μανολά, η μπάλα είναι out. Μπατίστα άφησε για τον Σαββίδη. Δοκιμάζει το σούτ, έγινε η κόντρα. Δημητριάδης, ωραία παλιά για τον Μπατίστα και το 0-2. Το 0-2 στο 82 από τον Ντανιέλ Μπατίστα που εκμεταλλεύτηκε την πολύ ωραία πάσα του Δημητριάδη. Κοιτάξτε εδώ ξανά ο Δημητριάδης, άνοιξε για τον Μπατίστα που πιάνει μονοκόμμα το δεξί σουτ και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Μιχαήλ που δεν μπόρεσε ούτε αυτή τη φορά να αντιδράσει και κάνει το 0-2. Και ο Μπατίστα βγαίνει στην αντεπίθεση ενώ αριστερά περιμένει ο Δημητριάδης που του δίνει τώρα την μπάλα. Δημητριάδης πέρασε.